Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο podcast του anthem.gr. Η αλήθεια είναι ότι είναι μετά από αρκετό καιρό, καθώς δεν μας είχε δοθεί η ευκαιρία να μπορέσουμε να ηχογραφήσουμε για τη συγκεκριμένη version του brand του anthem.gr. Είμαι ο Τζανέτος Καβαλιώτης και μπορείτε να ακούσετε το podcast αυτό σε όλες σας τις αγαπημένες πλατφόρμες, όπως είναι το Google Podcast, το Spotify, το Radio Public και το YouTube. Είμαι εδώ λοιπόν με τον αγαπημένο μας φίλο και ψυχοθεραπευτή σχεσιακής προσέγγισης, τον Ανδρέα Καλιατσάτου, για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τον σχολιασμό του εκλογικού αποτελέσματος στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του πλανήτη, της Ευρώπης, γειτονικές όπως είναι η Τουρκία για παράδειγμα. Καλησπέρα Ανδρέα. Καλησπέρα Τζανέτο. Χαίρομαι και εγώ που είμαστε πάλι εδώ. Μου λείψατε, μου έλειψες. Να είσαι καλά, είναι αλήθεια ότι μου έλειψε και εμένα το podcast αυτό. Απλά ξέρεις, η καθημερινότητα καμιά φορά δεν μας επιτρέπει να βρίσκουμε το χρόνο για κάποιες αγαπημένες ασχολίες, χόμπι και όλα αυτά. Λοιπόν, πώς φάνηκε το εκλογικό αποτέλεσμα? Είδαμε πριν μία εβδομάδα να σαρώνει η Νέα Δημοκρατία σε όλη την Ελλάδα, να βάφει το όλος ο χάρτης μπλε πριν της Ροδόπης. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε που λένε. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι 4 χρόνια υπήρχε η εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος με την διακυβέρνηση της χώρας, υπήρχε η εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερη διαχείριση της πανδημίας, χάθηκαν πάρα πολλές ζωές εκτός ΜΕΘ, είχαμε πρόσφατα το ατύχημα στα Τέμπη, υπήρχε μια πολύ μεγάλη σπατάλη με τα λεφτά που δόθηκαν στα ΜΜΕ και μια κακοδιαχείριση, όπως χαρακτηρίστηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους και υποστηρικτές των αντιπολιτευτικών δυνάμεων. Έγιναν οι πυρκαγιές και οι καταστροφές σε Εύβοια και σε άλλες περιοχές Ελλάδας, όπως στην Πελοπόννησο. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις καμένες και ένιωθες, παιδί μου, ότι ο κόσμος ήταν ενάντια σε όλο αυτό, παρά το γεγονός ότι τα ΜΜΕ μιλούσαν υπέρ της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Και ξαφνικά πηγαίνεις στις κάλπες και βλέπεις ένα αποτέλεσμα το οποίο για πολλούς από εμάς πέσαμε από τα σύννεφα. Σωστά. Άλλωστε το μπλε είναι και του ουρανού που είναι στα σύννεφα, είναι και της θάλασσας που πολλές φορές η θάλασσα είναι νηνεμία και τρικυμία. Για πολλούς έγινε τρικυμία. Πιστεύω δεν πέσανε μόνο η αντιπολίτευση από τα σύννεφα, πέσανε και οι ίδιοι της κυβέρνησης της δεξιάς, που ακόμα και ο Θεός, ο ίδιος, ο τέλειος, να κατέβαινε σαν πρωθυπουργός και να έβαζε τους υπουργούς, τους αγγέλους, τον Γαβριήλ, τον Μιχαήλ, τον Ραφαήλ υπουργούς, μετά από 4 χρόνια, όπως είπες, διακυβέρνησης, θα έχει φθορά. Και το ερώτημα τώρα εδώ είναι πώς όχι μόνο δεν υπήρχε φθορά, πώς με την αποχή ο ένας στους 4 ψήφισε και δυνάμωσε τη Νέα Δημοκρατία. Παραπάνω από ένας στους 4, μιλάμε για 40% αποχή, σχεδόν οι μισοί άνθρωποι που ανήκουν στο εκλογικό σώμα δεν πήγαν να ψηφίσουν, γύρισαν την πλάτη σε όλο το σύστημα, να πούμε. Σε όλο το σύστημα και στον εαυτό τους. Γιατί, για φαντάσου, πήγα να πιω το καφεδάκι μου και πήγα να κάνω το ωραίο το μπανάκι μου και βγάλετε εσείς τα κάρβουνα και τα κάστανα από τη φωτιά, γιατί εμένα δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Εγώ θα κοιτάξω να πιω το καφεδάκι μου. Άραγε αποφασίστε οι υπόλοιποι για μένα, αν θα με παρακολουθούν, αν θα πάρουμε όπλα, τι θα γίνει με την Τουρκία, ποιος θα διακυβερνήσει, πώς θα πάει το οικονομικό σύστημα και στο φινάλε και ο πληθωρισμός στο σούπερ μάρκετ που τρέχει τώρα με αφινιασμένο άλογο που καλπάζει και δεν καταλαβαίνουμε γιατί πήραμε μερικά φρούτα και πληρώσαμε 120 ευρώ. Ας αποφασίσουν άλλοι για μένα. Το θέμα είναι ότι οι εκλογές που μπήκαν σε αυτή την περίοδο Μάιο και οι επόμενες θα γίνουν 25 Ιουνίου αν δεν κάνω λάθος, πιέζουν πάρα πολύ τους εργαζόμενους, τους νέους εργαζόμενους κατά βάση που δουλεύουν σεζόν.
Mm-hmm. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να πάνε να ψηφίσουν λόγω της εργασίας τους σε έναν τόπο πέραν από τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο που ψηφίζουν. Πέρα από αυτό, πέρα από την αποχή, από την αποχή λόγω εργασίας, υπήρχε αποχή, αυτό που είπαμε, γύρισαν την πλάτη σε όλο το πολιτικό σκηνικό, υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι. Αλλά εγώ παρατήρησα και πάρα πολλούς ανθρώπους που λένε, ίσως είναι πιο αναρχικοί και λένε εμείς θα οργανωθούμε σε πλατείες, σε δρόμους, σε συλλογικότητες και δεν μας ενδιαφέρει, λέει, το εκλογικό σύστημα, οπότε δεν πάμε καν να ψηφίσουμε. Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ αυτό, υπάρχει αυτό. Βέβαια, για να μην κρυβόμαστε, υπάρχει και ένα σύστημα εδώ, το οποίο είναι παρακαταθήκη στην Ελλάδα, που για πολλές φορές υπάρχει η λούπα της διπλής διακυβέρνησης. Δηλαδή, βγήκε τη μία τετραετία και την επόμενη τετραετία ξαναβγάζουμε το ίδιο. Έχει γίνει επί Πασόκ, έχει γίνει και επί Νέας Δημοκρατίας πολλές φορές. Εδώ βλέπουμε ένα αποτέλεσμα. Το παράδοξο είναι ότι δεν υπήρξε μέσα στον κόσμο και από τους ανθρώπους και στις ομάδες που είμαι και στη γειτονιά και στις συλλογικότητες και στο Ινστιτούτο, δεν υπήρχε αυτός ο θρίαμβος, η χαρά του τόσου μεγάλου ποσοστού που σημαίνει ψήφισε πάρα πολλοί κόσμος και δεν εμφανίζεται ότι ψήφισε, αλλά είναι ανάμεσά μας. Πέσαν και εκείνοι από τα σύννεφα, ενώ έχουν ψηφίσει. Τι ψήφισε λοιπόν τώρα αυτός ο κόσμος? Μάλλον ψήφισε από φόβο την ασφάλεια. Όπως στην Τουρκία ψηφίσανε, όχι για την άδεια κατσαρόλα, ψηφίσανε το όραμα, την ασφάλεια, τον Οθωμανισμό, την επεκτατική Τουρκία, του νέου, του πολιτισμικού κόσμου. Πώς χαρακτηρίζεις τη στροφή σε όλη την Ευρώπη, σε πιο κεντροδεξιά και ακροδεξιά όσο πάει ο καιρός καθεστώτα? Δηλαδή έχουμε π.χ. τη Μελώνη στην Ιταλία, που μπορεί να θεωρηθεί ακροκεντρώα, κάπως ακροδεξιά, ας πούμε. Έχουμε και τον Ορμπάν π.χ. στην Ουγγαρία. Υπάρχουν και άλλες χώρες. Η Τουρκία εξέλεξε πάλι έναν που θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώς βλέπεις αυτή τη στροφή στις χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτή την πλευρά του πολιτικού δίκτυ? Ναι, μεγάλη ερώτηση, οπότε θα είναι και μεγάλη δύσκολη απάντηση, Τζανέτο. Εγώ λέω να το βρούμε έτσι, να το συζητήσουμε μαζί. Μία οπτική είναι ότι το περιβάλλον σε δύσκολες εποχές που είναι ασταθείς οικονομικά, γεωπολιτικά και ακούς από τα πιο ασφαλές σαλόνια ψιθύρους ανασφάλειας. Η Αμερική λίγο πριν τη χρεωτικοπία τώρα κάπως τα βρήκανε. Το δολάριο χάνει την πρωτοκαθεδρία. Οι BRICS θα δυναμώσουν. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι μια τεράστια αστάθεια, γι' αυτό έχει ανέβει και τόσο ο χρυσός, και ο χρυσός όταν ανεβαίνει σημαίνει ότι πάμε για κάτι μεγάλο. Είναι το Enola Gay, το μοντάνι θα αρχίσει να παίρνει την κατηφόρα. Ανέβαινε τόσο καιρό και σε αυτές τις περιόδου, όπως είδαμε και σε προηγούμενα κομμάτια της ιστορίας μας, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οργανώνεται γύρω-γύρω από φιγούρες ολοκληρωτικό αυταρχικές. Έτσι, βρίσκουν ένα μεγάλο μπαμπά, βρίσκουν μια ασφάλεια, βρίσκουν μια φτερούγα και σε αυτή τη φτερούγα από κάτω, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν όλα ολοκληρωτικά. Ο Μεταξάς, ο Μουσουλίνι, ο Φράγκο, ο Χίτλερ, ο Στάλιν, ο Μάο. Χαμός.
Κάτι τέτοιο μυρίζει και μυρίζει και κάτι άλλο. Όπως πριν το δεύτερο και ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο τα στρατόπεδα άρχισαν να οργανώνονται. Οργανωνόντουσαν λοιπόν σε συμμαχίες του άξονα, της Αντάντ. Έτσι βλέπουμε διάφορες συμμαχίες να συσπυρώνονται, να ενώνονται, καινούριες συμμαχίες. Η Σαουδική Αραβία με το Ιράν, με τη σκέπη της Κίνας. Οπότε έχουμε μια μεγάλη αλλαγή και σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή ο φοβισμένος άνθρωπος πάει στον μεγάλο μπαμπά που θα προστατεύσει. Άρα υπάρχει ο φόβος, λες, και γι' αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι τείνουν να πηγαίνουν προς τον ολοκληρωτισμό. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως υπάρχει και ένα βαθύτερο συμφέρον, π.χ. να τάζουν πράγματα. Είδαμε τον Ερντογάν να μοιράζει λεφτά στον κόσμο πριν ψηφίσει. Έτσι, φρικτή εικόνα για 2023, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Μπορεί λοιπόν, ρε παιδί μου, να υπάρχει κάποιο βαθύτερο συμφέρον πίσω από την προσωπική ψήφου κάποιου. Οπότε, αν αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με αυτό το κριτήριο, δεν θα βγει να το πει και παρά έξω ότι ξέρεις, εγώ ψήφισα αυτό. Το δεύτερο που θέλω εγώ να σχολιάσω είναι ότι ίσως η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με τις εισρωές των προσφύγων που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι και πολύ μεγάλη εισρωή, π.χ. στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη. Είδαμε ευρωπαϊκές αναφορές να μιλούν για τα pushbacks που έκανε η ελληνική κυβέρνηση και το λιμενικό πίσω στην Τουρκία, τα οποία χαρακτηρίστηκαν παράνομα και επικίνδυνα. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η πλευρά του νομίσματος και ίσως γι' αυτόν τον λόγο, επειδή φοβούνται και τη μετανάστευση, να στρέφονται προς αυτή την πλευρά. Ανοίγεις και δεύτερο θέμα τώρα, μεγάλο, Τζανέτο. Ναι, βέβαια το δημογραφικό και ο πληθυσμός γενικά στις δικές μας δυτικές κοινωνίες είναι γερασμένος. Χρειάζεται χέρια, χρειάζεται κόσμο. Γεννώντας ένα παιδί μέσω όρο, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις όταν Βραζιλία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική έχουν τόσο κόσμο και η Ινδία θα ξεπεράσει την Κίνα σε λίγο. Η Κίνα άκουσα πρόσφατα ότι έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το δημογραφικό της ισοζύγιο λόγω του ότι είχαν επιβάλει το one child policy. Ακριβώς. Κάθε οικογένεια μπορούσε να κάνει μόνο ένα παιδί. Στη συνέχεια λοιπόν οι οικογένειες έπαψαν να κάνουν παιδιά. Μετά τους επέτρεψε να κάνουν μέχρι δύο. Ο κόσμος και πάλι είχε μείνει σε αυτή την αντίληψη ότι κάνω ένα παιδί, δεν προχώρησε ή δεν έκανε καθόλου παιδιά. Και μετά λέει τρία παιδιά, αλλά παραμένει το πρόβλημα το δημογραφικό. Δηλαδή ο κόσμος δεν κάνει οικογένειες. Και επίσης στην Κίνα νομίζω ότι είχαν τρομερή διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Γιατί στην ουσία ολοκλήρωναν, τερμάτιζαν τις γέννες όταν πρόκειτο να γεννηθεί ένα κορίτσι, καθώς επιτρεπόταν μόνο ένα παιδί στην οικογένεια και θέλαν να συνεχίσουν π.χ. το όνομα και κάτι τέτοιες μπαρούφες. Νομίζω ότι υπάρχει και αυτό σε έναν βαθμό. Δεν ξέρω αν είναι 100% αλήθεια. Το φέρνω και αυτό. Αλλά απ' την άλλη, πώς να μην υπάρχει δημογραφικό και πώς θα κάνει μια οικογένεια παιδιά όταν το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 75 τετραγωνικά 800 ευρώ και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 2-3 χιλιάρικα. Πώς θα κάνει μια οικογένεια παιδιά. Δηλαδή, είναι και οι συνθήκες πολύ, πολύ βίαιες για τις νέες οικογένειες. Και ίσως υπήρχε μια θεωρία συνωμοσίας παλιότερα που έλεγε ότι προσπαθούν να ελέγξουν τον πληθυσμό μέσω ψεκασμών, μέσω χίλιων δύο άλλων τρόπων, που εγώ γελάω με αυτές τις θεωρίες συνωμοσίες. Και κοίτα να δεις που τελικά ο πληθυσμός ελέγχθηκε μέσα από την πολιτική που εφαρμόζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Δεν θα πω αν έγινε επίτηδες ή όχι, δεν πάω στις θεωρίες συνωμοσίες, αλλά έτσι έχει γίνει. Γιατί λόγω των πολιτικών οι άνθρωποι πλέον δεν κάνουν παιδιά. Ναι, Τζάνε, το ένα βέβαια εδώ πρέπει να φέρουμε και το πολιτισμικό σοκ. Στο ότι οι δυτικοί, εμείς, θα το σκεφτούμε αυτό που λες. Πώς θα φέρω το παιδί, με τι λεφτά, πώς θα το σπουδάσω
τώρα σε τι εποχή είναι, μπορώ να φέρω ένα, δύο. Στο κομμάτι του τριτοκοσμικού και ειδικά στην Ινδία, το κομμάτι της γένας και να φέρω παιδιά στον κόσμο, δεν υπάρχει φίλτρο αν την επόμενη μέρα έχω δύο ή τέσσερα ή έξι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι, επειδή δεν υπάρχουν και σωστές συντάξεις, να με βοηθήσει να δουλέψω στα χωράφια, να μπορέσει να αποχωρήσει το οικονομικό της οικογένειας. Είναι δηλαδή και πλούτος, εργαλεία, αντικείμενα, ασχέτως αν θα μου επιζήσει το παιδί ή όχι. Οπότε θέλω να πω ότι βλέπεις πριν μια 20ετία στην Ινδία, ενώ δεν είχε τίποτα, τίποτα όμως, πιο κάτω δεν πήγαινε, δεν ήξερε αν θα ζήσει την επόμενη μέρα. Και ήταν χαρούμενος, γέλαγε, χόρευε, είχε στην κουλτούρα του το χορό, το να ζήσω το εδώ και τώρα. Και έβλεπες στο δυτικό ότι ενώ είχε το αυτοκίνητο, τα παπούτσια του, τη δουλειά του, ήταν κατηφής. Ήταν καταθλιπτικός. Δεν ήταν χαρούμενος. Εδώ υπάρχει ένα εξήμορο μεταξύ των δύο πολιτισμών που τώρα ήρθε η ώρα του Ινδού να γίνει και εκείνος μαζί με τον Κινέζο δυτικός. Το ίντερνετ σάρωσε μέσα τις ψυχές τους και όταν πηγαίνεις, φυσικά δεν είναι όπως παλιά που δεν ήξερε και απλά χόρευε χαρούμενος στο τίποτα. Τώρα έχει καταλάβει, ζηλεύει, θέλει και εκείνος ένα ψυγείο, θέλει και εκείνος το μηχανάκι του, τις μετοχές του, τη δουλειά και μάντεψε Τζανέτο. Επειδή αυτοί δουλεύουν και έχουν τόσο νέο κόσμο, εύκολα αυτές τις γερασμένες κοινωνίες θα τις ξεπεράσουν. Στην Ινδία, ο Μόρση, φέρνοντας τον Ινδικό εθνικισμό, τη βοήθησε πάρα πολύ τη χώρα να πάει μπροστά, μπήκε στους BRICS, κάνουν αυτό το μεγάλο άνοιγμα σαν χώρα, όμως μέσα μειονότητες, οι μουσουλμάνοι και κάποιες μορφές μικρών σε χωριά, σε μικρών ομάδων κτλ. Την περνάνε πάρα πολύ δύσκολα σε ένα πιο ολοκληρωτικό Ινδικό όραμα. Όμως ο πολλής κόσμος είναι, όπως και στην Τουρκία, για το μέλλον, για το μεγάλο. Ήρθε η σειρά μας. Η Μεγάλη Ινδία. Ήρθε η σειρά μας και έχουν και δίκιο. Αυτός ο καουμπόης που έβαζε sanctions, έβαζε μέτρα αυστηρά οικονομικά στις χώρες και ερχόταν η Αμερική σαν ένας δερβέναγας αστυνομικός και έκανε τη δικιά της ελεύθερη δημοκρατία σε όλο τον πλανήτη, ήρθε ο καιρός μέσω των ολοκληρωτικών καθεστώτων να του κάνουν αντιπολίτευση. Πώς βλέπεις αυτή την πτώση της Αμερικής στο τελευταίο διάστημα, γιατί έχει γίνει τόσο αδύναμη, φταίει η πολιτική των δημοκρατικών? Όχι. Ό,τι σπείρεις θα φας. Όπως έγινε και με εμάς, πριν από το χρηματιστήριο, δίνοντας τόσα μεγάλα δάνεια διακοπών. Μπράβο, δάνεια από εδώ, δάνεια από εκεί. Έτσι κάπως, θα λέγαμε κιόλας, με μια μεγάλη έπαρση, καβάλα πάνω στην δοκό της κολόνας της ΔΕΗ, για πολύ όμως έπαρση, κόψανε τόσο πολύ χρήμα, το οποίο το έκανε και η Ευρώπη με το ευρώ επί κορονοϊού, που δεν είχε αντιστοιχεία σε χρυσό, και επειδή ήμασταν οι δυνατοί, οι πρώτες δυνάμεις, τα δυνατά νομίσματα, κόψε,
ξαφνικά, αν γίνει από την άλλη μεριά ένα νόμισμα και μπει το πετρέλαιο, δηλαδή φύγει το πετροδόλαρο και πάει από τη μεριά των BRICS, το πληθωρισμός και η ύφεση που θα έρθει, για να μην χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη, κραχ, η ύφεση που θα έρθει είναι αποτέλεσμα ότι έσπηρες τον ίδιο σου τον λάκκο, τον έσκαψες τόσο καιρό. Να που ήρθε ο καιρός να πέσεις μέσα. Θεωρείς στην ουσία ότι θα δούμε την Αμερική να χάνει την πρωτοκαθεδρία της? Θα αρχίσει πολύ να γίνει, θα γίνει σταδιακά αυτό. Ήδη αρχίζει η κατρακύλα. Το θέμα εδώ είναι αν θα μπορέσουν να το αλλάξουν αυτό με κάποια δυναμική παρέμβαση, οπότε πραγματικά πάμε σε άγνωστα αχαρτογράφητα νερά, ή αν θα δεχτούν το καινούριο παιχνίδι των αναδυόμενων χωρών που έχουν συνασπιστεί εναντίον του καμπόι και βρεθεί κάποιος ίσως πάλι πιο ολοκληρωτικός τύπου Τραμπ και μπορεί να συνδιαλλαγεί που το αρέσει του Τραμπ, το άρεσε και με τον Πούτιν, το άρεσε και με τον Ερντογκάν. Ο Τραμπ σαν εμάς στην Ελλάδα δεν μας συμφέρει γιατί αγκαλιάζει πολύ Τουρκία. το γείτονα, ναι. Αλλά μπορεί να δούμε και μια έτσι πιο συνθηκολόγηση σε ένα πολυπολικό κόσμο και εκεί θα γλιτώσουμε σίγουρα ακραίες καταστάσεις τρίτου. Φέρνουμε τώρα λίγο τη συζήτηση πίσω στην Ελλάδα. Πώς προβλέπεις την επόμενη τετραετία, τι βλέπεις? Φαντάζομαι από ό,τι έχω διαβάσει που εντάξει είναι λίγες οι πηγές μου ως το 26-27 υπάρχει ακόμα κρέας για να επενδυθεί σε ΕΣΠΑ και να μοιραστεί χρήμα. Η καυτή πατάτα θα ξεκινήσει κάπου το 25 αν όλα πάνε καλά. Οπότε η σταθερότητα θα συνεχίσει λίγο πιο από τη στιγμή που ψηφίστηκε επί της παντοδυναμίας φυσικά και θα σφίξουν τα λουριά και θα έχουμε μια πιο δύσκολη δημοκρατία, να το πούμε έτσι, δυσβάσταχτη, τέλος πάντων κάτι δύσκολο. Και φυσικά για μας θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τι θα κάνει ο γείτονας. Αν ο γείτονας τον ενδιαφέρει πραγματικά που ο γείτονας δεν είναι έτσι όπως μας τον παρουσιάζουν. Ο γείτονας έχει φοβερά αεροδρόμια, έχει φτιάξει πολλές συγκοινωνίες. Στη Δύση υπάρχει πολύ χρήμα. Ναι. Έχει φτιάχνει πυράβλους, φτιάχνει πολεμική βιομηχανία, πολεμάει τριγύρω. Αν ο γείτονας τη δει ότι στο όραμά του για όλη αυτή τη μεγάλη χώρα που θα ενσωματωθεί επί της Ασίας γιατί κλείνει πάρα πολύ το μάτι με τον Ρώσο και τον Κινέζο πια, έχει φύγει από το ΝΑΤΟ, τον συμφέρει όλο αυτό το αέριο που υπάρχει στο Αιγαίο, στην Κύπρο, από κάτω από την Κρήτη, τον συμφέρει να κάνει έστω μια ματσολιά για να πάρει ένα ποσοστό τουλάχιστον προς όφελός του, εκεί θα μπούμε σε άλλα νερά και αν είναι κοντά με τον Ρώσο και εμείς επειδή είμαστε τελείως με τη γραμμή του Αμερικάνου, όπως καταλαβαίνουμε είμαστε σε ανάποδα στρατόπεδα. Δεν είναι πια το ΝΑΤΟ μεταξύ τους που θα πέσει μια πιστολιά, οπότε θα τα βρούμε την επόμενη μέρα. Είναι λίγο απρόβλεπτος ο μπουμπούκος δίπλα. Εγώ νομίζω ότι άμα παιχτεί κάτι μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, θα έχει να κάνει σίγουρα με την πρόσβαση στο Αιγαίο και όχι τόσο με τα εδάφη. Δηλαδή πώς θα πάρουν και εκείνοι από τα πετρέλαια, πόσο μπορούν να ανοιχτούν στο Αιγαίο. Ίσως εκεί λίγο που βλέπουμε ότι γίνεται παιχνίδι με τη Λιβύη, με το παράνομο σύμφωνο.
Και ίσως και αυτό είναι και ένα κριτήριο του Έλληνα ψηφοφόρου, ότι θα ψηφίσω δεξιά για αυτό το λόγο, για να μπορέσει να έρθει σε κόντρα με μια δεξιά κυβέρνηση στην Τουρκία. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα έρθει σε κόντρα, γιατί εδώ είδαμε διάφορους που ήδη έχουν μιλήσει για συνεκμετάλλευση. Και μοιρασιά. Για μοιρασιά, κάτσε να το συζητήσουμε, να το δούμε. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Κοίταξε, άλλο υποτακτικός και άλλο δοσιλόγος. Τι εννοείς με αυτό δηλαδή? Δεν ξέρω τώρα πώς, αν έχει κανονιστεί ήδη αυτή η μοιρασιά και πόσο θα είναι το βήμα που θα κάνει η Ελλάδα πίσω. Είναι με τις ευλογίες του Αμερικάνου και της Ευρώπης. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμείς το έχουμε φοβικά ήδη και το προβάλλουμε. Πάντως βλέπουμε ότι μεγάλα ονόματα ήδη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το έχουν αφήσει να προθερμαίνεται. Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το αποτέλεσμα της δεύτερης κάλπης? Επειδή πέσαμε τελείως έξω και το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης έκανε, βγήκε ο λαγός από το ταχυδακτυλουργικό καπέλο, πιστεύω ότι δεν θα είναι λαγός, αλλά θα είναι περιστέρι. Πάλι θα μας εκπλήξει. Οπότε δεν μπορώ να δώσω κάποια πρόγνωση. Εσύ τι λες? Μακάρι να δούμε κάποια έκπληξη. Εγώ θέλω να δω μικρότερη αποχή, αλλά πιστεύω ότι η αποχή θα είναι μεγαλύτερη αυτή τη φορά. Και δεν θα είναι από τα αριστερά του πρίσματος, από τα δεξιά του πρίσματος μεγαλύτερη αποχή, αλλά από την αριστερά. Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι ξέρουν να συσπηρώνονται καλά στο μη χείρον βέλτιστον το δικό τους, με αυτή τη λογική το λέω έτσι. Για το δικό τους μη χείρον βέλτιστον ξέρουν να συσπηρώνονται πολύ καλά, ενώ στην αριστερά υπάρχει μια διάσπαση, υπάρχει μια κόντρα, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Κατάλαβες? Ναι, αιώνιο, παμπάλαιο, από λενινισμός, στροτσισμός, όλα τα ισμός, μουλού, κουκουέ, κόμμα, κουκουέ, λου, μου, κουκουέ, μουλού, εσωτερικού, εξωτερικού, κεντρό, εσωτερικού. Και όλοι έχουν μια δικιά τους γνώμη για το δικό τους κόμμα και βλέπεις πόσο γρήγορα συσπυρώνεται γύρω από τον αρχηγό, ειδικά όταν είναι κάτι ολοκληρωτικό. Είναι ένα παράδοξο αυτό, πως ποτέ δεν μπορέσανε οι αριστεροί να συνομιλήσουν σε κάτι πέρα των εγωισμών τους. Υπάρχει μεγάλος εγωισμός σίγουρα και δεν υπάρχει συσπήρωση, ενώ στη δεξιά υπάρχει μεγαλύτερη συσπήρωση. Αυτό είναι που κρατάω εγώ και πιστεύω ότι θα δούμε πάλι μια επανάληψη του προηγούμενου αποτελέσματος με μεγαλύτερη αποχή αυτή τη φορά, καθώς οι πιο νέοι είναι και ξενερωμένοι και δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Και περισσότερα άτομα θα δουλεύουν σε ζώνη προφανώς μέσα του καλοκαιριού. Εγώ πιστεύω ότι άμα κάνουμε μια επιστροφή τώρα στο podcast σιγά σιγά, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα που μπορούμε να ανοίξουμε. Έτσι, γιατί ήταν ένα podcast μισά όρου αυτό, το είχαμε πει από πριν. Αλλά υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα θέματα που μου έχουν έρθει στο μυαλό, λίγο και πιο αλαφροίσκιοντα ας πούμε, ίσως. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα ίσως λίγο πιο αλαφροίσκιοτα ή μεταφυσικά που μπορούμε να συζητήσουμε, όπως π.χ. οι παράλληλες διαστάσεις, που είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ να το ψάξω, ή επίσης ένα δεύτερο μέρος για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς βλέπουμε τρομερή άνοδο με το ChatGPT και με κάποια εργαλεία που έχουν δημιουργήσει οι εταιρείες το τελευταίο διάστημα. Και μίλησα πρόσφατα με έναν προγραμματιστή, ο οποίος μου λέει: σύντομα δεν θα έχω δουλειά γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα με έχει πετάξει έξω από το χώρο εργασίας μου και δεν ξέρω τι θα κάνω. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με κώδικες και με όλα αυτά έχουν τρομερούς μισθούς μέχρι στιγμής. Οπότε υπάρχουν αρκετά θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ κάτι στο μυαλό σου, ίσως. Ναι, ναι, είναι πολύ ότι οι αλλαγές βρίσκονται μέσα και στην νανοτεχνολογία και στο κομμάτι της φαρμακευτικής, στη βιοτεχνολογία, στο artificial intelligence, και βλέπουμε ειδικά στην τεχνική νοημοσύνη πως πολύ μεγάλη
άνθρωποι τύπου Elon Musk έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στο να δώσουμε λίγο χρόνο να περιμένουμε, μην το τρέξουμε τόσο γρήγορα, μην είναι και η τελευταία μεγάλη ανακάλυψη πειραματισμός του ανθρώπου γενικά, και μετά ο άνθρωπος απλά γίνει ένα pet. Ο οποίος Elon Musk εγκατέστησε το πρώτο Neural Link chip σε εγκέφαλο ακριβώς ανθρώπου, έτσι, πρόσφατα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση αυτό που λέει. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το podcast. Ήταν έτσι μια πολύ σύντομη αποτίμηση των όσων έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Θα τα πούμε σύντομα και με τον Ατρέα και με τα υπόλοιπα μέλη του anthem.gr. Ευχαριστώ, Τζανέτο. Χάρηκα και εγώ πολύ. Το διασκέδασα. Καλό σας βράδυ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ή μια υπέροχη μέρα ανάλογα με το πότε μας ακούτε. Και τα λέμε σύντομα. Πολλά πολλά φιλιά.